Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα κασκόλ, ένα λαιμό, αρκετά ελαφρύ και αεράτο. Είναι ζεστούλης, αρκετά δηλημένος, μπορεί δηλαδή να μας ζεστάνει μια κρύα μέρα. Αλλά άμα τον αφήσουμε έτσι, είναι και αρκετά, έχει πολλές τρυπούλες, οπότε μπορούμε να το φορέσουμε και μια πιο ζεστή μέρα χωρίς να σκάσουμε. Είναι πολύ εύκολη η πλέξη του, γίνεται πολύ πολύ γρήγορα. Με ένα αρκετά μεγάλο βελονάκι. Αλλά για να δούμε αναλυτικά πώς το φτιάξαμε. Χρησιμοποίησαμε το νήμα Living. Το χρώμα νούμερο 2. Οχτάρι 9 βελονάκι μας προτείνει, το 9 χρησιμοποιήσαμε εμείς, 80% ακριλικό, 20% polyamide, δεν έχει λοιπόν καθόλου μαλλί, οπότε δεν είναι τόσο ζεστό. 100 γραμμάρια, 110 μέτρα. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα κουβαράκι για να κάνουμε το κασκόλ μας με το 9 βελονάκι μας. Ξεκινάμε με μία αλυσίδα, θέλουμε να είναι ζυγός αριθμός, εγώ θα κάνω 18, εδώ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Να δει λοιπόν η βασική αλυσίδα μας, 18. Αφήνω τώρα 3, μπαίνω στο τέταρτο. Και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Η πλέξη μας είναι ένα ποδαράκι και μετά μία έξτρα αλυσιδίτσα. Αφήνουμε ένα πόντο μετά και στον επόμενο πάλι. Ποδαράκι, αλυσιδίτσα. Οπ, προσοχή εδώ. Ποδαράκι λοιπόν. Αλυσίδα. Και αφήνουμε ένα, πάμε στον επόμενο, ποδαράκι, αλυσίδα, αφήνουμε έναν. Αυτή είναι όλη η πλέξη μας. Ποδαράκι, μία έξτρα αλυσίδα και αφήνουμε έναν πόντο μετά. Στη σειρά μας. Φτάσαμε εδώ και στο τέλος, στον τελευταίο πόντο μας. Δεν κάνουμε εδώ έξτρα αλυσίδα γιατί θα γυρίσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη νέα σειρά μας με 2 αλυσίδες για το ύψος. Γυρνάμε. Και η πλέξη μας παραμένει η ίδια. Πλέκουμε τώρα γύρω από την προηγούμενη αλυσίδα μας. Εδώ, στις μεγάλες τρύπες λοιπόν μπαίνουμε, ανάμεσα στα ποδαράκια. Και η πλέξη μας συνεχίζει να είναι η ίδια. Ποδαράκι, αλυσίδα και πάμε στην επόμενη μεγάλη τρυπούλα. Φτάσαμε και όλο στο τέλος και της δεύτερης σειράς μας. Είπαμε στο τέλος της σειράς δεν κάνουμε έξτρα αλυσίδα γιατί θα κάνουμε 2 καινούργιες αλυσίδες για την αρχή της νέας σειράς. 2 αλυσίδες λοιπόν, γυρνάμε και ξανά στις τρυπούλες, στις μεγάλες τρυπούλες, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα. Και πάμε στην επόμενη μεγάλη τρυπούλα. Και έτσι γίνεται αυτό το σχέδιο που είδαμε στην αρχή. Μετά τετραγωνάκια που φαίνεται σαν να είναι ένα λαξ σε κάθε σειρά. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο σχέδιο. Θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει το κουβάρι μας όμως. Και μετά από λίγη ώρα, όχι πάρα πολύ γιατί είναι πολύ γρήγορο το
κασκόλ μας, αυτή η πλέξη. Δεν μας έχει μείνει πολύ νήμα. Τώρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να το κόψουμε, αλλά λέω να το κάνουμε λαιμό. Μπορείτε φυσικά να το αφήσετε και όπως είναι κασκόλ. Είναι γύρω στο 1,20 το συνολικό μήκος του. Τώρα λοιπόν θα το κάνουμε λαιμό. Ξέρετε πως πάντα κάθε φορά βρίσκουμε ακριβώς τα σημεία επαφής εδώ που πρέπει να ενώσουμε την αρχή και το τέλος του κασκόλ μας. Και μπαίνουμε σε κάθε πόντο. Παίρνουμε λίγο από την πίσω πλευρά και ενώνουμε. Το κάνουμε αυτό, όπως είπαμε, σε κάθε πόντο. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάθε φορά στη μεγάλη τρυπούλα και ακριβώς δίπλα που είναι το ποδαράκι μας, το στέλεχος του ποδιού μας, ώστε να ασφαλίσουμε καλά καλά το κασκόλ μας. Ξαναλέω, μπορείτε να το αφήσετε και ακριβώς όπως είναι, χωρίς να το κάνετε λαιμό. Ό,τι σας αρέσει καλύτερα εσάς. Μας δυσκολεύει λίγο εδώ στο τέλος, αλλά τελειώσαμε. Να το σφίξουμε λιγουλάκι. Το κασκόλ μας είναι πανέτοιμο, δεν μας έχει μείνει πολύ από το νήμα. Κάνουμε έναν μικρό κόμπο με το νήμα της αρχής και του τέλους για να το ασφαλίσουμε. Μετά φυσικά κόβουμε το υπόλοιπο νήμα, το πολύ μεγάλο κομμάτι, κρύβουμε το υπόλοιπο και ο λαιμός μας είναι πανέτοιμος. Ανάλαφρο σχέδιο. Αν τυλιχτεί αρκετά καλά όμως γύρω από το λαιμό μας, μπορεί να είναι και ζεστό. Αλλιώς μπορεί να είναι ένα ελαφρύ κασκόλ, ένας ελαφρύς λαιμός. Χωρίς να μας κάνει να σκάμε πάρα πολύ, να ζεσθενόμαστε. Δοκιμάστε το πάντως, είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η πλέξη, πολύ απλό σχέδιο και τελειώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας, αν σας άρεσε κάντε like και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βιντεάκι και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εμείς θα το ξαναπούμε την επόμενη φορά με πολλές νέες ιδέες. Ελπίζω μέχρι τότε να δοκιμάσετε κάποια από τα κασκόλ μας ή από κάποιο άλλο πλεκτό μας. Και γεια σας!